Φάρτα. Πες λίγο να τα γάμισε. Φάρτα. Ω. Πάμε, πέσει. Και πάρτο. Πάρτο. Καλησπέρα, είμαι ο Άγγελος και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τη βαθιά θάλασσα και τα ζώα που κατοικούν στη βαθιά θάλασσα. Από ό,τι καταλαβαίνετε, έχουμε ένα πλούσιο background εδώ πέρα στο γραφείο. Έχουμε το album, θα πω μετά γι' αυτό. Έχουμε τον υπολογιστή, έχω φορτώσει δύο βιντεάκια τα οποία θα παίζουν στο background. Α, έτσι να δείτε. Το ένα είναι από τον Bored Panda και αφορά τα πλάσματα που κατοικούν στη βαθιά θάλασσα. Και το άλλο είναι το δικό μου, το Let's Talk Generally About Cryptids, καθώς έκανα αναφορά για κάποια ζώα της βαθιάς θάλασσας. Και εδώ πέρα έχουμε ένα βιβλίο, το Μυστηριώδη Όντα, ένας τόμος από τους 5 που έχω με παρόμοιο υλικό, αρκετά. Και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τη βαθιά θάλασσα και κάποια ζώα, ψάρια, τα οποία κατοικούν σε αυτή. Πρώτα όμως, πριν ξεκινήσουμε την τρομερή μας ανάλυση, και εδώ θα εστιάσω περισσότερο. Και βασικά να σου πω την αλήθεια, αυτό είναι ένα βίντεο περισσότερο που δεν θα βλέπετε εμένα ακριβώς όπως βλέπετε εδώ πέρα με την ομορφιά μου. Θα με δείτε από first person, δηλαδή από τα χέρια μου. Θα βάλω το τρίποδο και την κάμερα πάνω στην καρέκλα. Μετά θα δείχνω το γραφείο. Θα δείξω το υλικό που έχω στο γραφείο και στο άλμπουμ. Κάτι φωτογραφίες που έχω ξεχωριστές. Θα βάλω και το βίντεο να παίζει στο background, αυτό με σχετικά με τα Deep Sea Creatures του Bored Panda. Το Bored Panda, αν δεν το ξέρετε, είναι ένα site το οποίο είναι μια μίξη Pinterest με Instagram και διάφοροι εκεί πέρα ποσάρουν και είναι κάτι σαν Pinterest με συνδυασμό με Instagram γιατί μπορείς να μιλάς κιόλας. Και το άλλο, το Let's Talk Generally About Cryptids, είναι δικό μου. Έκανα μια αναφορά σχετικά με ένα ζώο χρητίδιο το οποίο λέγεται κατοικεί στη βαθιά θάλασσα, αν δεν το θυμάστε, τον Νίγκεν. Το Νίγκεν, αν να σας το υπενθυμίσω, είναι ένα κριτήριο το οποίο εμφανίζεται στη Γρυλανδία και την Ιαπωνία. Νίγκεν σημαίνει άνθρωπος, human, και η ιστορία μας έρχεται από το 2005 σε ένα site για το οποίο μιλούσαν ότι ένα αληθικό εντόπισε ένα περίεργο ανθρωποειδές στην Ανταρκτική, αλλά υπάρχουν και αναφορές του σχετικά από την Ιαπωνία. Και λέγεται το πλάσμα αυτό είναι 30 μέτρα σε μήκος και μοιάζει με άνθρωπο. Και φάλαινα. Έχει το σώμα και το πρόσωπο ενός ανθρώπου και το πίσω μέρος είναι φάλαινας. Δεν θα διαθέσω εγώ κανέναν. Ο καθένας θα πιστεύει ότι θέλει. Απλά για να ξέρετε γιατί ακριβώς μιλάει αυτό το βίντεο. Κάτσε να δούμε, να το βάλω εδώ πέρα. Εδώ πέρα θα είναι εγώ συνήθως που θα μιλάω και θα δείχνω κάποιες εικόνες. Τον ήχο τον έχω ενεργοποιήσει για να μην ακούγεται αυτό το background και μας ενοχλεί. Οπότε τώρα. Οπότε καταλαβαίνετε και θα σας το πω και τώρα, ο κύριος start του βίντεο θα είναι το άλμπουμ μας και κάτι άλλο το οποίο θα σας το έχω έκπληξη. Οπότε αφού ξεκαθάρισα το disclaimer και την εισαγωγή θα ετοιμάσω το στούντιο. Εδώ είμαστε. Λοιπόν εδώ πέρα βλέπετε το δικό μου το βίντεο. Εδώ πέρα εγώ μιλάω, δεν έχω βάλει ήχο για να μην μας ενοχλεί. Εδώ βλέπετε το βιβλίο. Εδώ είναι μια σελίδα σχετικά με προϊστορικά τέρατα όπως ο Μινόταυρος, ο Άνουβις και εδώ πέρα η Λίκη του Μάρκο Πόλο, εδώ πέρα η Λαμία, εδώ πέρα ο Σάτυρος κλπ. Αυτό έχει σημασία. Κάτσε, επειδή δεν είναι μόνο αυτές τις σελίδες, έχει και άλλες σελίδες. Θα το γυρίσω. Εδώ έχουμε την Θήβα, εδώ έχουμε την Ματ, τη Θήβα, τη Σφίγγα. Κατάσταση έχει μια σχέση η σφίγγα της Θήβας για όσους ξέρουν, οτιδήποτε κλπ. Αλλά εμένα προσωπικά η αγαπημένη μου σελίδα είναι αυτή. Πολύ ενδιαφέρουσα. Ο κύριος star αυτού του βίντεο θα είναι το άλμπουμ. Αλλά και κάτι άλλο το οποίο είναι αρκετά σημαντικό. Ποιο είναι αυτό και. Πάρτα. Πες. Και πάρτα. Φωτογραφίες από ζώα. Λοιπόν, τις πήγα και τις έβγαλα χτες. Τώρα μην σας πω λεπτομέρειες, δεν αξίζει. Αν κάτσε, έκλεισε αυτό. Λοιπόν, κάτσε λίγο να βάλω και το port πάντα να παίζει. Α, να το δείτε. Εδώ. Μιλάει για τα ζώα της βαθιάς θάλασσας. Το 5% έχει εξερευνηθεί. Τι 5% λιγότερο. Α, εδώ.
σημασία. Κάτσε. Εδώ. Έχει σημασία τώρα αυτό. Γιατί έχει σημασία. Γιατί εδώ ετοιμάζομαι πάλι να κάνω αυτό που μισώ. Ποιο είναι αυτό? Να πουλάω μούρι. Παιδιά, το ξέρετε ότι δεν μου αρέσει. Δεν το έχω ως κύριο χόμπι. Γιατί είναι λίγο ανόητο να πουλάς συνέχεια μούρι και να λες αχαχα κοίτα τι ώρες που είμαι. Εγώ δεν το συνηθίζω, αλλά εδώ πέρα πρέπει να γίνει. Γιατί είναι κάτι το οποίο είναι ταλέντο. Ταλεντάρα. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Ευχαριστούμε τις φωτογραφίες. Εδώ πέρα έχω τις φωτογραφίες σχετικά με τα ζώα της κακιάς θάλασσας. Όμως, επειδή διαπίστωσα ότι κάποιες φωτογραφίες που έχω εδώ, που κρατάω στα χέρια μου, τις έχω και στο άλμπουμ. Οπότε, κάποια στιγμή, off camera φυσικά, θα τις τσεκάρω και θα σβήσω ό,τι δεν χρειάζεται. Σβήσω είναι σχετικό. Θα τις πετάξω ίσως. Είχα μια φωτογραφία. Αυτό εδώ. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα καλαμάρι το οποίο είχε ανακαλυφθεί πρόσφατα κοντά στο Φρατσίσκο, κατοικεί γύρω σε 7.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και έχει τεράστια μπλοκάμια. Δεν είναι μέδουσα, είναι μπλοκάμι. Κάτσε να δω τώρα που έχω την εικόνα. Μέσα στο εδώ πέρα. Πέσει. Τη βρήκα? Όχι. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Σας πω, θυμάστε ότι το συγκεκριμένο άλμπουμ, αυτό δεν το βλέπετε από πίσω, το είχα διαλύσει όταν έκανα το βίντεο σχετικά με τα κριτήδια. Όμως έκατσα σήμερα και χθες και το διόρθωσα. Δεν το έφτιαξα ακριβώς, το διόρθωσα. Έβαλα πρόσθετο υλικό. Αυτές οι εικόνες βλέπετε εδώ πέρα μπροστά δεν είναι οι μοναδικές, είχα κι άλλες, αλλά τις έβαλα μέσα στο άλμπουμ. Παιδιά, πήγα και το έκανα γιατί ήταν η ανάγκη. Γιατί ήθελα να έχω και άλλο υλικό, γιατί ένιωθα ότι το υλικό μου ήταν πολύ πολύ μυτελές. Και αυτό με έπνιγε. Και ήθελα να το βγάλω για να προσθέσω και άλλο υλικό. Κάτσε να βρω που είναι η φωτογραφία αυτή που θέλουμε. Ναι παιδιά, είμαι σίγουρος ότι είναι αυτή η συγκεκριμένη εικόνα. Ωπα, νάτι! Φίλε, εδώ πέρα τώρα παραπάει τώρα αυτό. Γιατί καθόμουν εγώ την ώρα εδώ πέρα και ξεφύλιζα και η φωτογραφία ήταν κάτω στο πάτωμα. Λοιπόν, δείτε εδώ. Δεν είναι η ίδια ακριβώς φωτογραφία, αλλά είναι στο ίδιο περιβάλλον. Λοιπόν, βλέπετε το καλαμάρι. Ορίστε. Και πάρτο. Ωραία. Λοιπόν, τι φάμε φιλμίσεις εδώ πέρα στην άκρη. Κάτσε να δούμε να συνεχίσει αυτό. Βλέπουμε εδώ πέρα το βίντεο, συνεχίζει. Δεν το κλείνω. Γιατί είναι αρκετά σημαντικό. Λίγο δύσκολα αυτά τα ζώα που κατοικούν εκεί πέρα στο βάθος έχουν δηλητήριο. Αρκετά δύσκολο. Εδώ πέρα πάνω έχει άλλο ένα βίντεο το οποίο γράφει 15 sea monsters are scary των μεγαλόδων. Δηλαδή ο μεγαλόδος είναι ο μεγάλος καρχάρης όλων των εποχών. Κατοικούσε στην νεόκαινη περίοδο, δηλαδή κοντά εκεί που κατοικούσε και ο σημερινός Homo sapiens. Ξαφανίστηκε όμως, αν και κάποιοι λένε ότι κατοικεί ακόμα στα βάθη. Και είπαν κάποια βίντεο αμφιλεγόμενα τα οποία δείχνουν την εμφάνιση του γιγάντου καρχαρία. Και τώρα, ποια ζώα μπορεί να ήταν μεγαλύτερα από τον μεγαλόδοντα? Εύκολο. Πλησιόσαυρος, κρυπτόκλητος, λιλοπλευρόδοντας και φυσικά ο φοβερός και τρομερός μοσάσαυρος. Ο οποίος ήταν εμφανίστατα μεγαλύτερος ακόμα και από φάλαινα. Αν ζούσε σήμερα, θα μπορούσε να καταπιεί άνετα μια φάλαινα. Άνετα. Χωρίς ούτε καν να δυσκολευτεί. Anyway, ο μοσάσαυρος ήταν όμως προϊστορικό ζώο. Δεν ήταν το που κατοικούσε. Επίσης, κάτι άλλο που πρέπει να το συγκρίνω είναι το γεγονός ότι υπάρχει και το γιγάντιο καλαμάρι και το κολοσσίο καλαμάρι. Είναι δύο ξεχωριστές κατηγορίες. Το γιγάντιο καλαμάρι αναφέρονταν και στις μυθολογίες και μιλούσαν για ένα περίεργο καλαμάρι τιτάνιου μεγέθους το οποίο εμφανιζόταν στη θάλασσα και κατάπινε κλία και επιβάτη συνήθως. Α, αυτό εδώ πέρα, αν δεν το ξέρετε, είναι το blowfish. Είναι το χειρότερο ίσως ψάρι στον κόσμο και ένα από τα πιο άσχημα. Κατοικεί γύρω στα 3.000 μέτρα, εκεί δηλαδή που οι πιέσεις είναι πάνω από 100 φορές ισχυρότερες από αυτές που υπάρχουν ανοιχτά της θάλασσας. Είναι από τα πιο άσχημα ζώα στον πλανήτη και νομίζω είναι εύκολο να καταλάβετε το γιατί. Τώρα, εδώ, βλέπετε την εικόνα. Η εικόνα φυσικά είναι mod. Η εικόνα αυτή είναι μία μόνο, ξεχωριστή, την έχω. Κάτσε, θα τη φέρω τώρα εδώ μπροστά. Δεν θέλω πάλι παιδιά να σε φύγω, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
Επίσης, μια και μίλησα για το γιγάντιο και το κολοσσό καλαμάρι, επειδή είναι σημαντικά αυτά, παλιότερα το θεωρούσαν κρυπτίδια. Αλλά όμως θα μου πεις καλά, γιατί τότε γιατί δεν το έχεις βάλει στο άλμπουμ μαζί με τα κρυπτίδια, γιατί είναι κάτι ξεχωριστό. Γιατί είναι αφιέρωμα στα ζώα της βαθιάς θάλασσας. Εδώ είναι η διαφορά του γιγαντιού και του κολοσσίου καλαμαριού. Πάρτο. Το γιγάντιο καλαμάρι ίσως είναι 25 μέτρα. Το κολοσσίο είναι 40 και πάνω. Το κολοσσίο κατοικεί στη Γροιλανδία. Το γιγάντιο κατοικεί στον Ατλαντικό και στα νησιά της Ιαπωνίας. Εκεί έτσι δόθηκε το πρώτο είδος. Μεταξύ Ιαπωνίας και Κίνας. Η πρώτη εικόνα μας έρχεται από το 2004. Πραγματική εικόνα ενός γιγάντιου καλαμαριού. Την έχω. Αλλά τώρα δεν θα μπω στη διαδικασία να τη βγάλω γιατί θα μου πάρει ώρα. Να πως είναι ένα γιγάντιο καλαμάρι. Ένα κολοσσό καλαμάρι είναι πολύ μεγαλύτερο και είναι δύσκολο να βρεθούν απολιθώματα και ζωντανά. Εδώ μια λέω ακόμα φωτογραφία. Αυτό είναι γιγάντιο καλαμάρι. Έχει τεράστια διαφορά. Αν το δείτε σε εικόνες πραγματικές, θα πατήσετε ότι η διαφορά είναι τεράστια. Εδώ πέρα ίσως θα μπορείτε να καταλάβετε λίγο καλύτερα. Πάνω το Κολοσσέο, κάτω είναι το Γιγάντιο. Ανάμεσα με ένα δίτη. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας τώρα. Η θάλασσα, παιδιά, είναι κάτι πάρα πολύ τρομακτικό. Εγώ πραγματικά τη φοβάμαι πολύ τη θάλασσα. Όχι για εκεί που πατάω, φυσικά δεν φοβάμαι εκεί πέρα που πατάω, αλλά είναι πραγματικά πολύ άσχημο. Αυτό εδώ πέρα ποιο είναι? Είναι το καλαμάρι βαμπύρ, το οποίο κατοικεί στα 2000 μέτρα κυρίως στον Ατλαντικό ωκεανό. Το πιο κοινό του χαρακτηριστικό είναι το κόκκινο χρώμα του και η επιπτική και πανέμορφη του εμφάνιση. Τζερί είναι ένα καινούριο είδος, ανακαλύφθηκε στη Καλιφόρνια το 2005 και είναι το καβούρι γέτη. Κατοικεί σε υποθάλασσες θερμοπύρακες στα 10.000 μέτρα περίπου, κοντά στην Τάφρα των Μαριανών, σε βάθος. Την Τάφρα των Μαριανών την ανέφερα την ανάγκη του βάθους και όχι επειδή είναι πραγματικό. Και λέγεται ότι είναι ένα ζώο που είναι εντελώς τυφλό. Το είχαμε πει και σε άλλο βίντεο νομίζω, είχα προσθέσει και εικόνες. Στερό, θα τελειώσω εδώ πέρα την ανάλυση με το άλμπουμ και μετά θα πάμε στο πάτωμα, θα απλώσω τις φωτογραφίες και το άλμπουμ εκεί πέρα και θα σας πω, θα σας δείχνω α, ποιο είναι αυτό, ποιο είναι αυτό, ποιο είναι αυτό. Οκ, επειδή τώρα σας καθυστερώ και δεν μ' αρέσει. Θα προσθέσω και ένα βίντεο για το πώς ήταν το στούντιο την ώρα που έφτιαχνα το άλμπουμ ξανά την αρχή. Θα το βάλω τώρα μάλλον. Για το καλαμάρι. Αυτή είναι ρεαλιστική απεικόνιση. Μιλούσαν οι θρύλοι γι' αυτό, αλλά έγινε πραγματικότητα στον 21ο αιώνα. Καρχαρία Γκόμπλιν. Εδώ έχουμε το περίφημο θαλάσσιο γουρούνι, το οποίο είναι από τα πιο περίεργα ζώα του πλανήτη και κατοικεί γύρω στα 9.000 μέτρα. Πολύ περίεργο. Λοιπόν, να πως είναι τα Blowfish, το οποίο κατοικεί γύρω στα 3.000 μέτρα και είναι 30 εκατοστά. Όπως βλέπετε το πρόσωπό του θυμίζει πάρα πολύ ανθρώπου. Είναι πολύ άσχημο ψάρια, πολύ άσχημο πράγμα. Κάτσε από εδώ πέρα έχω και την ίδια φωτογραφία. Το καλαμάρι με τα τεράστια μπλοκάμια. Πολύ ρεαλιστικό. Να, η πρώτη φωτογραφία ενός γιγάντου καλαμαριού. Εδώ είσαι. Καμένα μου. Και θα πουλήσω πάλι μούρι, αλλά πιο μετά. Και τι άλλο έχουμε. Έχουμε εδώ πέρα αυτή την προηγούμενη εικόνα. Έχουμε και αυτό. Έχουμε και αυτό. Κάτσε ρε φίλε, πού είναι τα blowfish εδώ τάχα. Πού είναι ρε φίλε, κάτσε να προχωρήσει αυτό, δεν αξίζει να το κρατάω. Πάντως, να έχετε την εικόνα στο μυαλό σας, εγώ είμαι σίγουρος ότι την έχω. Την έχω και την παράχω. Α, αυτή την εικόνα την έδειξε. Την έδειξα. Κάτσε. Να το ξαναματήσουμε. Είναι εδώ. Κάτσε γιατί όταν λέω ότι το έχω, το έχω. Never underestimate my mind. Τι τρολιά γίνει τώρα εδώ πέρα. Και δεν μπορώ να τα βρω. Καλά, βέβαια το παράκανα λίγο και με το πάρτα. Τα πετάξα δεν σκοπίδια. Πού είναι ρε φίλε. Τέλος πάντων, θα τραβήξω άλλο κομμάτι. Πες πέρα να προχωρήσει αυτό. Είναι από τα πιο τρομακτικά πράγματα που υπάρχουν ίσως στον πλανήτη. Εδώ πέρα και μην.
Ξέρει κάτι, πάμε στα πάτωμα. Πάρτο. Πάρτο, πάρτο, πάρτο. Και καλώς ήρθατε στον κόσμο μου. Αυτό είναι το στούντιο σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Στην ουσία αυτό που βλέπετε είναι όλη η έρευνα που έχω κάνει σχετικά με τα βασιπελαγικά ψάρια όπως ονομάζεται. Τι ονομάζεται βασιπελαγικό? Βασιπελαγικό ονομάζεται αυτό το ψάρι το οποίο κατοικεί σε βάθος άνω των 2000 μέτρων. 2000 μέτρα πολλά λέω, 1000 μέτρα τουλάχιστον. Και κατοικεί σε τέτοιες καταστάσεις όπου κανένα άλλο ψάρι ή ανθρώπινος οργανισμός θα το μπορούσε να αντέξει με την καμία. Γιατί δεν υπάρχει οξυγόνο, δεν υπάρχει φως, δεν υπάρχει ήλιος, οι πιέσεις είναι τεράστιες, δηλαδή έτσι και βγεις σε τέτοιο βάθος απλά με μια στολή θα πεθάνεις ασταπιαία λόγω της πίεσης που ασκείται στο σώμα του ανθρώπινο από τόσο μεγάλο βάθος και την χορήγηση του κεφάλου με υγρά, τα οποία προκαλούνται από το υψηλό βάθος. Και επίσης, αν υπάρχει περίπτωση κάποιος βλάκας να πάει καταδυθεί σε τέτοιο βάθος και ανέβει πάλι πολύ γρήγορα, η πιο πιθανότητα να πεθάνει από φυσαλίδες στο αίμα. Αυτό είναι μια ασθένεια η οποία ονομάζεται η ασθένεια των θητών, που είναι το να ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα, δημιουργούνται φυσαλίδες στο αίμα σου λόγω της διαφοράς της θερμοκρασίας αλλά και της βαρομετρικής πίεσης που ασκείται στη θάλασσα εκείνη τη στιγμή. Και όταν ανεβαίνει πάνω τόσο πολύ γρήγορα, η πιθανότητα να έχει πρόβλημα στο μέλλον και μπορεί κάποιος να νοσηλευτεί από αυτό. Ξέρετε το πιο τρομακτικό πράγμα στο βασιπελαγικό πέλαγος ή αλλιώς στη βασιπελαγική ζώνη είναι το απόλυτο σκοτάδι. Και το γεγονός ότι δεν ξέρεις τι θα εμφανιστεί μπροστά σου εκείνη τη στιγμή είναι κάτι το οποίο θα τρομάζει πολύ περισσότερο. Φυσικά οι εξερευνητές δεν πάνε μόνοι τους ή με ένα μονό υποβρύχιο, πάνε με πλήρωμα με τουλάχιστον 10 άτομα μέσα στο υποβρύχιο και πάνε προσεκτικά ώστε να μην τρομάξουν τα ζώα τα οποία κατοικούν σε τέτοια βάθη ή οτιδήποτε άλλο. Επίσης, πολλά από αυτά τα ψάρια τα οποία κατοικούν εκεί πέρα διαθέτουν και φως, φωτισμό και πολλά ζώα έχουν μεγάλες ή πολύ ιδιαίτερες ικανότητες όπως είναι το ψάρι πελεκάνος ή αλλιώς ο ερπετοκραχαρίας και πολλά άλλο ακόμα. Αυτά είναι όλα αυτά που βλέπετε εδώ πέρα. Πολλές εικόνες είναι συγκεκριμένες και πολλές είναι ίδιες. Φυσικά ετοιμάζομαι να ξαναπολύσω πάλι μούρι, όπως κάνω αυτές τις φορές. Παιδιά, να σας πω και την αλήθεια, δεν μου αρέσει να πουλάω μούρι καθόλου. Θεωρώ ότι δεν δείχνω τον εαυτό μου και ότι γίνομαι άλλος. Δεν είμαι ποτέ άνθρωπος ο οποίος θα πουλήσει μούρι μέχρι τέλος για να προκαλέσει εντύπωση. Απλά είναι κάτι το οποίο είναι το ταλέντο μου, μου αρέσει πάρα πολύ και απλά δεν βρίσκω λόγο να μην το κάνω, να μην το δείξω. Λοιπόν, τέλος πάντων, αφού είπαμε τι γίνεται με τα βάθη, με το μέγεθος βάθος, παιδιά, είναι η τάφος των Μαριανών, είναι στον Δυτικό ωκεανό και είναι 10 χιλιόμετρα, δηλαδή αν το Everest βρισκόταν εκεί πέρα θα το κάνετε σχεδόν εντελώς. Και επίσης είναι και το μαγνητικό πεδίο της Γης, όπου είναι πολύ ισχυρό εκεί πέρα και θα έχει μια μεγάλη επίδραση αν δεν γίνει τίποτα στην τάφο των Μαριανών. Ο Τιτανικός είναι τουλάχιστον στα 2000 μέτρα, αλλά υπάρχουν και πιο βαθιά ακόμα. Στην ουσία εκεί πέρα που πλέον γίνονται όλα μαύρα και το μόνο που υπάρχει είναι οι θαλάσσιες θερμοπίδακες ή αλλιώς οι καμινάδες. Οι καμινάδες είναι οι φυσιακές ροές στην οποία το αέριο που βγαίνει είναι ιδιοξείδιο του άνθρακα και είναι τουλάχιστον 105 βαθμούς Κελσίου και παρόλα αυτά, παρόλα τις τεράστιες θερμοκρασίες, τεράστιες πιέσεις αλλά και το γεγονός ότι κανένα άλλο ζωντανός οργανισμός θα μπορούσε να επιβιώσει σε τέτοιες θερμοκρασίες, σε τέτοιους πίδακες γιατί η ζέστη με 105 βαθμούς είναι πραγματικά ανυπόφορη. Αλλά υπάρχουν κάποιες σχολικές, σχολικά δηλαδή, οι οποίοι ονομάζονται πογονοφόροι, κάτσε να σας το δείξω. Είναι αυτοί εδώ. Μπορούν και αναπτύσσονται σε αυτές τις κοιλάδες με τις θαλάσσιες θερμοπίδακες. Αν πάτε βαθιά σε ένα θαλάσσιο θερμοπίδακα, η πιθανότητα να βρεθείτε σε λάβα, καθώς επέμπει λάβα. Φυσικά η οποία
στεγνοποιείται άμεσα και δημιουργείται επιπλέον έδαφος. Τώρα, τι βλέπετε εδώ πέρα? Βλέπετε εδώ πέρα τη συλλογή μου με τις φωτογραφίες, τις ανεξάρτητες. Αυτές θα τις βάλω σε άλμπουμ. Μπορεί να πάμε στο Τζάμπο να πάρω ένα ακόμα, αποκλειστικά για αυτά και για κάποια άλλα τα οποία σας έδειξα στο γραφείο. Εδώ πέρα βλέπουμε το άλμπουμ, το οποίο το διέλυσα, αλλά το ξανάφτιαξα. Και εδώ πέρα βλέπουμε δύο βιβλία. Αυτό είναι ο κόσμος για την οικονομία. Και εδώ πέρα έχουμε τα ζώα, μια κυκλοπαίδεια για τα παιδιά. Όλα αυτά τα βιβλία είναι σημαντικά. Όχι μόνο γιατί περιλαμβάνει τις φωτογραφίες που έχω βρει, τις περισσότερες από αυτές, που είναι ακριβώς οι ίδιες. Και βασικά θέλετε να σας δείξω τώρα να τελειώνουμε με αυτά, γιατί αυτά τα βιβλία τα φέρα αποκλειστικά για αυτό το λόγο, για να σας δείξω τις φωτογραφίες και όχι τόσο για να σας πληροφορήσω. Πληροφορήσεις ξέρω και από μόνος μου. Να σας δείξω τις εικόνες. Κάτσε, θα σας δείξω. Περιμένετε. Λοιπόν, η μπάλα ποδοσφαίρου του Ατλαντικού, αυτό εδώ. Οπ, πρώτο. Το τσεκουρόψαρο του Σλάντεν, αυτό εδώ. Οπ, ο Ευρωκαθαρία, στο αγαπημένο μου, αυτό εδώ. Οπ, οπ, μάλλον. Και το ψάρι πελεκάνος ή αλλιώς Pelican Eel, γιατί είναι χέλι. Οπ. Λοιπόν, οπότε φέρει αυτό το βιβλίο, δεν μας χρειάζεται και τις φωτογραφίες θα τις βάλω όπως είναι κάτω. Τώρα, για να σας δείξω τις φωτογραφίες αυτού και του βιβλίου, θα πρέπει να βάλω την κάμερα αλλού, γιατί δεν μπορώ να μετακινήσω το άλμπουμ γιατί θα γίνει τρίπουρδελο. Οπότε, σηκωνόμαστε. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα. Πάμε τώρα. Εδώ πέρα. Το ψάρι έχει την εικόνα. Γυρίστε την εικόνα και θα το δείτε καλύτερα. Μετά, αυτό εδώ, το αναπλοχαστήρ, που είναι εδώ. Λοφιοφάγος. Απλά είναι λίγο κατεβασμένη η εικόνα που έχω εδώ. Στην ουσία η εικόνα είναι πιο όρθια, απλά εγώ την έχω κατεβασμένη. Αυτό, διοκτυοφρύνος. Το ψάρι δράκος. Πώς φαίνεται, φίλε? Έχω αφήσει με το στόμα ανοιχτό, υποθέτω. Και τώρα. Α, εδώ πέρα να σας δείξω και τι το έχω. Οι φωτογραφίες που δεν έχουν μπει μέσα είναι του Έπετο Καρχάρια, που είναι το αγαπημένο μου. Ο Έπετο Καρχάριας είναι ένα ξεχωριστό ζώο. Όχι μόνο για το ότι είναι πανέμορφο. Τώρα θα μου πεις, ρε φίλε, αγαπάς αυτήν την αηδία η οποία δεν έχει δόντια? Γιατί αν απαντήσετε, το στόμα του Έπετο Καρχάρια, ναι, πράγματι έχετε δίκιο, δεν έχει δόντια. Αυτή εδώ πέρα εικόνα πιστεύω ότι είναι καλύτερα. Αλλά και αυτή εδώ πέρα εικόνα, κάτσε να ζουμάρουμε. Αυτή είναι εδώ, η πάνω-πάνω. Ναι, το ξέρω ότι μπορεί να είναι αηδία, δεν έχει δόντια, αλλά είναι πραγματικά πανέμορφο. Κατοικεί σε όλους τους ωκεανούς, δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο νοοτοπίο. Είναι από τα 0 μέχρι και τα 500 μέτρα βάθος. Δεν κατοικεί σε τόσο ακραίες θερμοκρασίες και είναι πολύ καλό και στη γονιμοποίηση. Αλλά το μωρό θα έρθει τουλάχιστον 2 χρόνια μετά την κυρία αναπαραγωγή. Και μάλιστα είναι και το μοναδικό από το είδος του, καθώς δεν υπάρχει άλλο παρόμοιο είδος σε ολόκληρο τον κόσμο. Επίσης, η μπάλα ποδοσφαίρου του Ατλαντικού, η οποία την είδαμε, δεν είναι καλός κολυμπητής. Παρ' όλα αυτά, ενώ είναι ψάρι, δεν σημαίνει ότι όλα τα ψάρια γεννηθήκαν κολυμπητές. Και επίσης και αυτό είναι πολύ βαθιά, είναι στα 1100 μέτρα κατοικεί. Επίσης, παρόμοιο στο ίδιο και το ψάρι πελεκάνος, το οποίο κατοικεί σε 6000 μέτρα.
Και επίσης κάτι πολύ σημείο είναι το στόμα του. Το στόμα του είναι πολύ τεράστιο, μεγαλύτερο από το ίδιο το ζώο. Και το χρησιμοποιεί ώστε να μπορέσει να καταπίνει ψάρια μεγαλύτερο από αυτό. Και επίσης κάτι που είναι σχετικά στο σημείο του για το συγκεκριμένο είδος είναι το γεγονός ότι το στομάχι του επεκτείνεται ώστε να μπορεί να αντέξει μεγαλύτερα ζώα από αυτό. Επίσης, άλλο ένα πολύ σημείο το ζώο είναι ο χαβλιόδοντας του Σλοάν ή αλλιώς χαβλιόδοντας Σλοάνι, το οποίο κατοικεί σε όλους τους ωκεανούς και σε ρηχά και σε βαθιά νερά, φτάνει μέχρι τα 3.000 μέτρα και ο οποίο κοινό του γνώρισμα είναι τα τρομακτικά του δόντια, γιατί είναι πραγματικά τρομακτικά, δείτε εδώ, τα οποία προεξέχουν και όταν κλείνει το στόμα του, τότε το δεν μπαίνουν μέσα, μένουν έξω. Εδώ πέρα στο άλμπουμ έχω πολλές φωτογραφίες και εδώ πέρα το ίδιο. Και πραγματικά είναι κάτι πολύ αξιοσημείωτο. Οπότε πάμε πίσω στο γραφείο. Από ό,τι βλέπεις, δεν βγήκα αμέσως να πω κακά πράγματα σχετικά με τη θάλασσα. Αντίθετα, η θάλασσα μου αρέσει πάρα πολύ. Απλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία με τρομάζουν πάρα πολύ. Αλλά όλα αυτά τα ζώα είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερα και δεν ξέρει κανένας τι το περιμένει. Γιατί, όπως σας έχω πει, γνωρίζουμε πολύ λίγα πράγματα για αυτόν τον απίθανο κόσμο. Γιατί για απίθανο κόσμο μιλάμε. Για τρομακτική ποικιλία, αλλά παρόλα αυτά μερικά από τα πιο όμορφα ψάρια που έχουν δει ποτέ, όπως οι πετροκαρχαρίες, τον ανέφερα. Επίσης, πολλοί επιστήμονες υπολογίζουν ότι μπορεί να έχει εξερευνηθεί λιγότερο από το 5%, αλλά έχουν βρεθεί πάνω από 90.000 διαφορετικά είδη ζώων. Και κανένας δεν ξέρει πόσα ακόμα μπορεί να κατοικούν στο βάθος του ωκεανού. Κάποιοι έχουν πει περισσότερα από 10 εκατομμύρια. Παρ' όλα αυτά, μας περιμένουν πάρα πολλά να ανακαλύψουμε, η θεολογία εξελίσσεται συνεχώς, τα υποβρύχια γίνονται ακόμα καλύτερα και τα εξερευνητικά οχήματα πολύ πιο εντονότερα και πολύ εμπλεκμένα σε τεχνολογία και μας περιμένει μια καινούργια οδύσσια στη θάλασσα. Θα βρούμε ποτέ το τέλος της? Μπορεί και όχι. Μπορεί να φτάσουμε μια μέρα εκεί πέρα που δεν το φανταζόμασταν και να ανακαλύψουμε τι κρύβεται μέσα στον ελληνικό κόσμο της θάλασσας. Οπότε, anyway, αυτά από μένα. Γεια σας.